Γεια σας φίλοι μου, εδώ είναι το κτήμα μου, ο κήπος μου, εδώ έχω ένα στρέμμα και το καλλιεργώ, τώρα η εποχή είναι χειμώνας, εδώ τον όλο μήνα θα φέρω το χορτοκοπτικό μου να κόψω με τα χόρτα, να το ετοιμάσουμε σιγά σιγά. Θέλω να σας δείξω εδώ πίσω από εδώ, από το μετόχι, έχω ένα σωρό ο οποίος είναι κομπόστ. Έχω μαζέψει οτιδήποτε πετάμε από το σπίτι, απορρίμματα εκτός μαγειρεμένα. Όχι κρέατα, όχι ψάρια, όχι κόκαλα, όχι τέτοια πράγματα. Απαγορεύεται, όχι λάδια, έστω και λίγο, διότι μαζεύουν ποντικούς. Ό,τι έχει σχέση με φρούτα, φλούδες από μπανάνα, τσόφλια του αυγού, μήλα, φλούδια από μήλα, φλούδια από πατάτες, από χόρτα, από οτιδήποτε, είναι εδώ πέρα. Είναι 2-3 μήνες αυτό το κομπόστ εδώ από ό,τι βλέπετε. Έχω βάλει ξερά κλαδιά κάτω στην αρχή, το έφτιαξα. Κλαδάκια μικρά, μετά πράσινο άζωτο και γίνονται στρώσεις για να μπορεί να γίνει κόμπος το πίθι. Εδώ από την κάτω πλευρά το βλέπετε ότι, κοιτάξτε το, έχει αργήσει και αποσυνθέεται και είναι μια χαρά. Έτσι, αυτό λοιπόν κάθε φορά που έρχομαι, γιατί δεν μένω εδώ, κάθε φορά που έρχομαι λοιπόν, το βρέχω κάθε 15-20 μέρες, το βρέχω καλά και το γυρίζω, το κάνω τούμπες, το γυρίζω και να είναι πάντα σε σταθερή θερμοκρασία. Θέλει ακόμα κάνα μήνα με 2 μήνες το καλύτερο κομπόστ, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, για να γίνει θέλει από 4 έως 6 μήνες. Το οποίο λοιπόν αυτό μεθαύριο θα το βάζουμε στα φυτά μας, στα αυτά που θα φυτέψουμε, στο οτιδήποτε θα φυτέψουμε, στα λουλούδια μας, στον κήπο μας εδώ πέρα θα το ρίξουμε όταν θα φυτεύουμε τα φυτά. Πάμε εδώ τώρα να σας δείξω μέσα στην άκρη του κήπου μου. Έχω βάλει πριν τον Οκτώβριο, στα μέσα του Οκτωβρίου είχα ρίξει 5-6 κιλά κουκιά, για να τα βγάλω το καλοκαίρι ξερά να τα μαζέψω. Έχουν πάρα πολύ καλή ανάπτυξη. Αν δείτε εδώ πέρα, είναι 70-80 πόντι το ύψος τους. Πολύ ανάπτυξη, πολύ ωραία. Κάνει πολύ καλό και για το χωράφι. Ανήκουν στα λεγόμενα ψυχανθή τα κουκιά, όπως και τον αρακά, στα μπιζέλια, όλα αυτά. Και είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό τρώγονται και χλωρά βέβαια, φυσικά τον άλλο μήνα θα μπορούμε να τα τρώμε και χλωρά, με τσίπουρο, με ρακί, με οτιδήποτε, αλλά εγώ θα τα αφήσω να ξεραθούν, γύρω στον Ιούνιο φέτος, και θα τα κοσκινήσω να φύγουν τα φλούδια και επομένου οι καρποί, τα οποία τα φυλάζω και κάνουμε μετά κουκόφαγα και τρώμε. Και εδώ βλέπετε και οι παπούλες μου, οι λεγόμενες, που έχω βάλει και παπούλες. Και παπούλες είναι πάρα πολύ ωραίες. Έσπειρα και μερικές παπούλες και είναι πάρα πολύ καλές. Αυτά ήταν για σήμερα. Τα λέμε σε ένα επόμενό μου βίντεο. Γεια σας, καλή συνέχεια.